15 Αύγουστο σήμερα και σε κάθε τόπο τους οι Ορθόδοξοι Έλληνες γιορτάζουν την κοίμηση της Θεοτόκου που ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού. Στην πόλη του Βόλου, επίκεντρο της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού, είναι ο καθεδρικός ιερός ναός Ευαγγελίστριας Νέας Ιωνίας, ο οποίος εδώ και πολλές δεκαετίες πανηγυρίζει επίσης και την εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου με κατάνοιξη και ιδιαίτερη λαμπρότητα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος απίφθινε μήνυμα για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Όπως το λένε οι Έλληνες, Πάσχα του Καλοκαιριού είναι η κοίμηση της Παναγίας μας. Γιορτάζουμε χαρμός, είναι ένα γεγονός που είναι θάνατος, αλλά γιατί ακριβώς η Παναγιά μας δεν έμεινε, αλλά έφυγε στους ουρανούς. Και βέβαια όλη αυτή την περίοδο με τις αυγουστιάτικες παρακλήσεις είχαμε πολύ όμορφες εμπειρίες σε όλη την επαρχία και με τις εορταστικές εκδηλώσεις, παρόλο που υπάρχει το βάρος πάντοτε στη ψυχή μας για τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν, αλλά ο μήνας αυτός απαλύνει τον πόνο και θα έρθει και η γιορτή της Παναγιάς που όλοι θα βρεθούμε στους ναούς, στα παρεκκλήσια, στα μοναστήρια. Ξέρετε, εκείνη την ημέρα είναι η πιο κοπιαστική για τους ιερείς λόγω της Θείας Κοινωνίας. Κοινωνούμε όλη την ίδια ημέρα. Όμως εμείς χαιρόμαστε τελικά γιατί η Παναγιά μας ενώνει απανταχού τους Έλληνες όλη τη γη, στην Ελλάδα που έχει τα προβλήματά της, και νομίζω θα πάρουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε. Δόξα τω Θεώ.